Και στο σημείο αυτό να σας παρουσιάσουμε τον καλεσμένο μας κυρίες και κύριοι, τον κύριο Δημήτρη Τζανακόπουλο, Υπουργό Επικρατείας και Κυβερνητικό Εκπρόσωπο. Καλή σας μέρα. Καλή σας μέρα. Ευχαριστούμε που είστε μαζί μας. Καλώς μας ήρθατε και καλό σας μήνα. Να είστε καλά. Κύριε Τζανακόπουλο, έχουμε μια καταρχήν συμφωνία σε επίπεδο τεχνικών κλιμακίων. Ο Πρωθυπουργός όμως, θα θυμίσω, είχε δεσμευτεί πριν λίγο καιρό στην εφημερίδα των συντακτών πως δεν θα πάρθουν νέα μέτρα, ούτε ένα ευρώ. Τώρα, εννοούσε αυτό με αυτή τη συμφωνία που πέτυχε η κυβέρνηση? Γιατί και μέτρα έχει και το χρέος το συζητάμε. Και είναι επώδυνη αυτή η συμφωνία ή αναγκαία? Ακούστε, πολλά τα ερωτήματα στη σειρά. Η διαπραγματευτική θέση της κυβέρνησης απέναντι στην απέτηση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, που είχε εκφραστεί ήδη από το φθινόπωρο στο πλαίσιο της δεύτερης αξιολόγησης, γιατί στο πλαίσιο της πρώτης αξιολόγησης είχε μπει στο τραπέζι ήδη από το Δεκέμβρη του 2015, ήταν ότι τα 4,5 δισεκατομμύρια ευρώ μέτρα, επιπλέον μέτρα τα οποία ζητούσε το Ταμείο, δεν ήταν απαραίτητα, καθώς οι στόχοι που είχε θέσει το πρόγραμμα για τα πρωτογενή πλεονάσματα τόσο το 2015 όσο και το 2016 είχαν πιαστεί, και όχι μόνο είχαν πιαστεί αλλά τους είχαμε υπερβεί κιόλας. Και γι' αυτό το λόγο η ελληνική κυβέρνηση προσήλθε στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων λέγοντας ότι δεν πρόκειται να αποδεχθεί την νομοθέτηση επιπλέον μέτρων λιτότητας. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο όμως, εξαιτίας και του γεγονότος ότι του δόθηκε το δικαίωμα του βέτο από την γερμανική και την ολλανδική κυβέρνηση, διότι ξέρετε ότι οι Γερμανοί και οι Ολλανδοί έχουν πει ότι χωρίς το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο δεν υπάρχει ελληνικό πρόγραμμα, επέμεινε σε αυτή του τη θέση. Τελικά στις 20 Φλεβάρι προκαταρκτικά και στη συνέχεια στις 7 Απρίλη στο Eurogroup συμφωνήθηκε ότι και οι δύο πλευρές θα κάνουν μια υποχώρηση έτσι ώστε να βρεθεί ένας κοινός τόπος και να υπάρξει το έδαφος πάνω στο οποίο θα ολοκληρωθεί η δεύτερη αξιολόγηση. Και ποια ήταν αυτή η συμφωνία, ποια ήταν αυτή η υποχώρηση? Από τη δική μας μεριά δεχτήκαμε να αλλάξουμε το δημοσιονομικό μείγμα, δηλαδή να πάρουμε 1% μέτρα για το 2019 και 1% μέτρα για το 2020 αρνητικά, δηλαδή μέτρα δημοσιονομικής επιβάρυνσης αν θέλετε, αλλά την ίδια στιγμή το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο αποδέχθηκε ότι θα νομοθετηθούν ταυτόχρονα και θετικά μέτρα, δηλαδή μέτρα κοινωνικής στήριξης, μέτρα δημοσιονομικής επέκτασης αντίστοιχου ύψους, 1-1% για το 2019 και το 2020, με αποτέλεσμα το δημοσιονομικό αντίκτυπο της συμφωνίας να είναι μηδενικό. Επομένως να μην υπάρχει επιπλέον δημοσιονομική επιβάρυνση στο σύνολο της ελληνικής οικονομίας. Βεβαίως το δημοσιονομικό μείγμα έτσι όπως διαμορφώνεται αυτή τη στιγμή με τις μειώσεις στη συνταξιδοτική δαπάνη και την μείωση του αφορολόγητου δεν είναι ένα δημοσιονομικό μείγμα το οποίο η κυβέρνηση θα αποδεχόταν να νομοθετήσει εφόσον δεν βρισκόταν υπό την κατάσταση της Επιτροπίας. Mm-hmm. Ωστόσο αυτό το οποίο μπορώ να σας πω εγώ είναι ότι έχουμε μια συμφωνία η οποία έχει μια ισορροπία, καθώς είναι η πρώτη φορά μετά από 7 χρόνια που αξιολόγηση κλείνει χωρίς επιπλέον δημοσιονομική επιβάρυνση και με τα αντίμετρα, είναι η πρώτη φορά που ολοκληρώνεται αξιολόγηση με αυτή τη μορφή και βεβαίως καταλαβαίνετε ότι είναι μια συμφωνία η οποία είναι και αναγκαία, διότι αυτή τη στιγμή η Ελλάδα δεν έχει πρόσβαση στις αγορές χρήματος, λειτουργεί επομένως ο μοχλός πίεσης εκ μέρους των δανειστών που είναι ο δανεισμός του επίσημου τομέα, το γεγονός δηλαδή ότι αν δεν προχωρήσουμε σε συγκεκριμένες πολιτικές και δημοσιονομικές μεταρρυθμίσεις, πάντοτε υπάρχει η απειλή της διακοπής των δανείων του επίσημου τομέα. Επομένως, νομίζω ότι τουλάχιστον σε αυτή τη φάση έπρεπε να βρεθεί ένας κοινός τόπος έτσι ώστε να έχουμε την ολοκλήρωση δεύτερης αξιολόγησης και η ελληνική οικονομία να μπορέσει να προχωρήσει με σταθερότητα και να εμπιδοθεί η εμπιστοσύνη. Μάλιστα. Ναι, αλλά ωστόσο θα ήθελα να ρωτήσω ότι έχουμε στο τραπέζι και τα μέτρα και τα αντισταθμιστικά τα οποία θα περιμένουμε να έρθουν στη Βουλή και να ψηφιστούν ενδεχομένως μετά την επιστροφή του Πρωθυπουργού από την Κίνα. Ωστόσο για το χρέος, κουβέντα.
Δεν γίνεται κουβέντα. Ο Τόμψεν είπε χθες ότι είναι στην Ευρώπη να συμφωνηθεί η ελάφρυνση του χρέους στο τέλος του προγράμματος. Με το χρέος τι θα γίνει? Ναι, θα σας πω γιατί υπάρχει μία παρεξήγηση εδώ. Δεν ξέρω αν είδατε οι χθεσινές δηλώσεις και του κυρίου Ντάιζελμπλουμ και του κυρίου Μοσκοβισή, αλλά και το κοινό ανακοινωθέν των τεσσάρων θεσμών μετά την επίτευξη της τεχνικής συμφωνίας τα Ιντρίτη το πρωί, χθες το πρωί. Έκαναν λόγο για το ότι από σήμερα ξεκινάνε οι εντατικές συζητήσεις έτσι ώστε να υπάρξει προσδιορισμός των μεσοπρόθεσμων μέτρων για το χρέος. Πρέπει να καταλάβουμε γιατί ακριβώς συζητάμε εδώ. Δεν συζητάμε για εφαρμογή μεσοπρόθεσμων μέτρων, συζητάμε για την απέτηση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου αλλά και της ελληνικής κυβέρνησης για έναν σαφή και συγκεκριμένο προσδιορισμό των μεσοπρόθεσμων μέτρων για το χρέος που θα εφαρμοστούν μετά τη λήξη του προγράμματος. Για ποιο λόγο γίνεται αυτή η συζήτηση τώρα? Αυτή η συζήτηση γίνεται διότι το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, όπως ξέρετε, έχει μια έκθεση βιωσιμότητας του ελληνικού χρέους, η οποία αυτή τη στιγμή, με τα δεδομένα που μιλάμε σήμερα, είναι αρνητική. Δηλαδή θεωρεί ότι το ελληνικό χρέος είναι μη βιώσιμο. Για να μπορέσει να θεωρήσει το χρέος βιώσιμο, πράγμα το οποίο αποτελεί και προϋπόθεση για τη συμμετοχή του, όχι μόνο στο ελληνικό πρόγραμμα, αλλά σε οποιοδήποτε πρόγραμμα, απαιτεί τον συγκεκριμένο προσδιορισμό των μέτρων που πρόκειται να εφαρμοστούν μετά το 2018. Και γιατί το απαιτεί αυτό? Διότι θέλει να τα λάβει υπόψη του στη μελέτη βιωσιμότητας του χρέους που θα κάνει μετά την ολοκλήρωση της συνολικής συμφωνίας, έτσι ώστε η μελέτη αυτή να βγει θετική και να έχει τη δυνατότητα συμμετοχής στο ελληνικό πρόγραμμα. Και μην ξεχνάτε ότι αυτός ο προσδιορισμός των μεσοπρόθεσμων μέτρων για το χρέος ήδη από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και από τον κύριο Κεραία αλλά και από τον ίδιο τον κύριο Ντράγκη έχει προσδιοριστεί ως η προϋπόθεση εκείνη για να ανοίξει η πόρτα έτσι ώστε η χώρα να ενταχθεί στο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Και νομίζω ότι εκεί είναι και το σημείο κλειδί. Διότι η ένταξη στο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης στην πραγματικότητα σημαίνει ότι θα μπει η σφραγίδα της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας στο αξιόχρεο της Ελλάδας. Και τούτο θα ανοίξει ένα νέο γύρο, έναν ενάρετο οικονομικό κύκλο για τη χώρα, πράγμα το οποίο θα οδηγήσει μετά από 1,5 χρόνο και στην ολοκλήρωση, στην επιτυχή ολοκλήρωση του τρίτου προγράμματος. Κύριε Ζανακόπουλε, η αντιπολίτευση, η αξιωματική αντιπολίτευση, η Νέα Δημοκρατία, ο πρόεδρος, ο κύριος Μητσοτάκης, κατηγορεί την κυβέρνηση για ένα τέταρτο μνημόνιο χωρίς χρηματοδότηση και μια συμφωνία που φέρει πρόσθετα βάρη μισού δισεκατομμυρίου ευρώ για το 2018 και μόνιμα μέτρα 2% του ΑΕΠ. Και θα διαβάσετε και την ανακοίνωση χθες του κ. Μητσοτάκη, κατηγορεί την κυβέρνηση ότι εξαπάτησε και πάλι το λαό. Σε αυτό Μητσοτάκης, από την πρώτη στιγμή που ανέλαβε την ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας, πόνταρε στην καταστροφή. Θα σας θυμίσω ότι μόλις έκλεισε η πρώτη αξιολόγηση, ο κύριος Μητσοτάκης πάλι έκανε λόγο για τέταρτο μνημόνιο. Επομένως, αν ήταν συνεπής με τον εαυτό του, θα έπρεπε τώρα να μιλάει για πέμπτο μνημόνιο. Εν πάση περιπτώσει, αυτό που προσπαθώ να σας πω είναι ότι η συμφωνία στην οποία καταλήξαμε αποτελεί το κλειδί για να μπορέσει να ολοκληρωθεί με επιτυχία το πρόγραμμα και να μπορέσουμε τον Αύγουστο του 2018 να βγούμε στις αγορές και να αναχρηματοδοτούμε από μόνοι μας το χρέος. Από εκεί και πέρα ο κύριος Μητσοτάκης, αυτός το οποίο θα πρέπει να απαντήσει, και είναι κατανοητές οι κριτικές για τα περιοριστικά, αν θέλετε, δημοσιονομικά μέτρα τα οποία λαμβάνουμε, αυτό το οποίο δεν είναι κατανοητό είναι για ποιο λόγο η Νέα Δημοκρατία δεν αποδέχεται να ψηφίσει τα θετικά μέτρα. Διότι τα θετικά μέτρα, όπως σας είπα και προηγουμένως, θα νομοθετηθούν ταυτόχρονα. Θα μπουν σε ένα ξεχωριστό άρθρο και ο κ. Μητσοτάκης θα πρέπει να πάρει θέση. Συμφωνεί με τα μέτρα κοινωνικής στήριξης ύψους 3,5 δισεκατομμυρίων ευρώ. Τώρα, σε ό,τι αφορά το 2018, να σας πω το εξής. Αυτό το οποίο γίνεται είναι ότι υπάρχει μια ανακατανομή του κοινωνικού προϋπολογισμού και αυτή η ανακατανομή γίνεται διότι θα πρέπει να στηριχθεί το κοινωνικό εισόδημα αλληλεγγύης το οποίο θα φτάσει ως προϋπολογισμός στα 850 εκατομμύρια ευρώ. Επομένως δεν έχουμε μια νέα δημοσιονομική επιβάρυνση, απλώς έχουμε ανακατανομή του κοινωνικού προϋπολογισμού και τα μέτρα για τα οποία μιλάμε, διότι υπάρχουν και κάποιες μειώσεις ύψους 0,2% του ΑΕΠ, αφορούν πρώτον το clawback, δηλαδή 188 εκατομμύρια περίπου θα είναι η μείωση του clawback, της δαπάνης δηλαδή που πληρώνουν οι επιχειρήσεις όταν το κράτος υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της υγείας, πράγμα το οποίο έχει δηλωθεί από το Υπουργείο Υγείας ότι θα γίνει με την κεντρικοποίηση του συστήματος προμηθειών. Επομένως εκεί δεν υπάρχει περίπτωση να υπάρξει οποιαδήποτε κοινωνική συνέπεια. Και το δεύτερο μεγάλο μέτρο φυσικά είναι η φορολόγηση των
συναλλαγών ενοικίασης που γίνονται μέσω ίντερνετ. Mm-hmm. Μην αναφερθούμε τώρα σε συγκεκριμένα mm-hmm. ονόματα επιχειρήσεων. Mm-hmm. Επομένως, εδώ δεν μιλάμε για, για κοινωνικές περικοπές, μιλάμε για εξορθολογισμό του προϋπολογισμού που δεν θα έχει τις κοινωνικές συνέπειες τις οποίες ψάχνει να βρει ο κ. Μητσοτάκης. Εν πάση περιπτώσει, ο κ. Μητσοτάκης για την πολίτευση, αυτή είναι ο θεσμικός του ρόλος. Χθες δημοσιοποιήθηκε από το Γραφείο Προϋπολογισμού της Βουλής η έκθεση, τη γνωρίζετε, η οποία αναφέρει, κρούει τον κόδωνο του κινδύνου για το πρώτο τρίμηνο του 2017 και λέει σε εισαγωγικά απογοητευτικό σε σχέση με τις προσδοκίες, κλείνουν τα εισαγωγικά και υπήρξαν και αντιδράσεις κύκλων του Προέδρου της Βουλής. Αυτή είναι μια αρχή που δεν είναι ούτε αντιπολίτευση ούτε συμπολίτευση. Αποτυπώνει τα πράγματα έτσι όπως τα βλέπει επιστημονικά. Συμφωνείτε με αυτή την διαπίστωση? Κοιτάξτε να δείτε, τώρα τελευταία η Επιτροπή Προϋπολογισμού της Βουλής μοιάζει να λειτουργεί περισσότερο πολιτικά και λιγότερο αντικειμενικά. Η γνώμη μου είναι ότι με βάση τις προβλέψεις καταρχήν και των ευρωπαϊκών θεσμών θα υπάρξει ανάπτυξη το 2017, ειδικά τώρα μετά το κλείσιμο της αξιολόγησης, η οποία μπορεί να φτάσει ακόμα και το 2,5%. Τα αποτελέσματα του τρίτου τριμήνου έχουν να κάνουν με το γεγονός ότι υπήρχε μια σχετική αβεβαιότητα σε ό,τι αφορά το κλείσιμο της αξιολόγησης. Ωστόσο, θα δείτε ότι πλέον η ελληνική οικονομία θα περάσει σε μια φάση επιταχυνόμενης ανάκαμψης και είναι ακριβώς γι' αυτό το λόγο που τουλάχιστον σε μακροοικονομικό επίπεδο δεν υπάρχει καμία ανησυχία εκ μέρους της κυβέρνησης. Οι στόχοι θα πιαστούν, το πρόγραμμα θα βαδίσει έτσι όπως είχε προϋπολογιστεί και έτσι όπως είναι προγραμματισμένο να βαδίσει και θα έχουμε την ολοκλήρωσή του τον Αύγουστο του 2018. Κύριε Τζανακόπουλο, αν θυμάμαι καλά και διορθώστε με στις διαπραγματεύσεις, αρχές Απρίλη είχαμε τότε ακούσει για πρώτη φορά τα αντισταθμιστικά μέτρα. Τώρα πήραν τη λέξη αντίμετρα και τα έχουμε δει. Εκεί λοιπόν υπήρχε μέσα το brain drain, αν δεν κάνω λάθος, σαν μέτρο, η αγροτική υποδομή, το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων και άλλα, έτσι, και λεπτομέρειες και άλλες. Τι συνέβη και δεν μπήκαν, δηλαδή και άλλα... Πώς. Δεν μπήκαν σε αυτή τη συμφωνία τα θετικά μέτρα που διαβάζουμε. Τα θετικά μέτρα είναι ύψους αντίστοιχου με τα αρνητικά μέτρα. Δηλαδή μιλάμε για περίπου 3,5-3,6 δισεκατομμύρια ευρώ, τα οποία θα έρθουν σε δύο δόσεις. Το 2019 1,8 δισεκατομμύρια και το 2020 άλλο 1,8 δισεκατομμύρια. Καταρχήν είναι προσανατολισμένα σε κοινωνικές δαπάνες. Εχθές στην επίσημη ενημέρωση υπόθηκαν κάποια πράγματα. Θέλω να σας πω ότι ένα σημαντικό μέτρο είναι το επίδομα ενοικίου, το οποίο θα φτάσει σε περίπου 600.000 οικογένειες και μιλάμε για 1.000 ευρώ το χρόνο. Mm-hmm. Θα υπάρξει στήριξη των βρεφονιπιακών σταθμών, έτσι ώστε να καλύπτουν το 1 τρίτο του πληθυσμού, παιδιών μέχρι 4 ετών. Θα υπάρξει στήριξη του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων με 250 εκατομμύρια ευρώ. Θα υπάρξει στήριξη προγραμμάτων εργασίας που σχετίζονται με αυτό το οποίο μου λέγατε προηγουμένως, mm-hmm. δηλαδή το brain drain, mm-hmm. Άλλα 250 εκατομμύρια ευρώ, και θα υπάρξουν επίσης επιδόματα, αύξηση των επιδομάτων για το πρώτο και το δεύτερο παιδί, αλλά και για το τρίτο παιδί. Επομένως υπάρχει ένα πλαίσιο κοινωνικής στήριξης, το οποίο κατευθύνεται καταρχήν προς τη νέα γενιά, αλλά και προς εκείνες τις ομάδες των συνταξιούχων, οι οποίες θα υποστούν μειώσεις, διότι όπως ξέρετε, ένα από τα αντισταθμιστικά μέτρα είναι και η μείωση της φαρμακευτικής δαπάνης, η οποία θα γίνεται με βάση εισοδηματικά κριτήρια. Επομένως, έχουμε μια σειρά από μέτρα που στηρίζουν την κοινωνική κατανάλωση, τα οποία κατευθύνονται κατά κύριο λόγο προς τους ανθρώπους εκείνους οι οποίοι έχουν τη μεγαλύτερη ανάγκη μετά την συμφωνία η οποία έχει να κάνει με τη μείωση συντάξεων και με, με τη μείωση της προσωπικής διαφοράς μάλλον και με την μείωση του αφορολόγητου. Ξέρετε όμως, είναι πολύ δύσκολο να βρεθεί αυτό το μείγμα και η φόρμουλα ώστε αυτά τα οποία θα ζημιωθεί ένας συνταξιούχος είτε από την προσωπική διαφορά είτε από τη φορολογία, γιατί είναι και η φορολογία που θα τον επιβαρύνει ένας μισθωτός, να τα πάρει από τα αντισταθμιστικά, γιατί τα αντισταθμιστικά στοχεύουν για παράδειγμα στον ένφια. Αν δεν έχω σπίτι, δεν με επηρεάζει. Ή αν δόξα τω Θεώ. Σας είπα όμως ότι υπάρχουν και 600 εκατομμύρια για παράδειγμα στο επίδομα ενοικίου. Εκεί, το οποίο στοχεύει περίπου 600.000 οικογένειες.
αν δεν κάνω λάθος. Τούτο σημαίνει ότι έχουμε μια μεγάλη μάζα του πληθυσμού η οποία απευθείας ωφελείται είτε μέσω της μείωσης του έμφυα είτε μέσω του επιδόματος ενοικίου η οποία έρχεται να συμπληρώσει ακόμα και να υπερβεί, ξέρετε, το ποσό το οποίο. Βεβαίως. Επομένως, εδώ τι έχουμε. Έχουμε ένα μέτρο το οποίο απευθύνεται κατευθείαν στους ανθρώπους εκείνους οι οποίοι θα υποστούν και τις μειώσεις. Επομένως, εδώ έχουμε μια εξισορροπιστική τάση. Βεβαίως, αυτό το οποίο λέτε ότι δεν μπορεί να είναι ένα προς ένα η εξισορρόπηση είναι δεδομένο. Δεν υπάρχει η τεχνική έτσι ώστε να έχουμε μια εξισορρόπηση ένα προς ένα. Αυτό το οποίο μας ενδιαφέρει είναι τα κατώτερα κοινωνικά στρώματα, τα στρώματα τα οποία έχουν πιεστεί περισσότερο από την κρίση, να δούνε είτε μηδενικές επιβαρύνσεις, είτε ακόμα να είναι και σε λίγο καλύτερη θέση. Διότι σας ξαναλέω ότι αν για παράδειγμα η μείωση του αφορολόγητου κοστίζει σε έναν μισθωτό των 9.000 ευρώ περίπου 600 ευρώ για έναν ολόκληρο χρόνο, μόνο με την επιδότηση ενοικίου όχι μόνο ισοφαρίζουμε, αλλά υπερβαίνουμε την μείωση με τα 1.000 ευρώ τα οποία θα δοθούν. Επομένως, αυτό το οποίο προσπαθώ να σας πω είναι ότι έγινε πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια από το Οικονομικό Επιτελείο, από τον Υπουργό Οικονομικών, τον κύριο Τσακαλώτο, αλλά και από τις τεχνικές ομάδες της ελληνικής κυβέρνησης για να εξισορροπηθεί όσο το δυνατόν, ακόμα και πολλές φορές να υπερβούμε τις μειώσεις στα κατώτερα κοινωνικά στρώματα. Κύριε Τζανακόπουλε, στο ένα paper που βγήκε και διαβάσαμε για τα καλά τα μέτρα, στο πω έτσι, τα θετικά, στα έσοδα και στους φόρους, τη μείωση φορολογικού συντελεστή για επιχειρήσεις, τη μείωση φορολόγησης φυσικών προσώπων και έμφυα. Συνάδελφοι που κάνουν αναλυτικά τη διαπραγμάτευση, καλύπτουν και το οικονομικό ρεπορτάζ, μιλάνε για μία φορολογική κλίμακα που ωφελεί μεσαία και υψηλότερα εισοδήματα και όχι τους οικονομικά δύναμους, αναλύοντας, έτσι λέω, τα στοιχεία για τη μείωση της φοράς αλληλεγγύης. Ισχύει κάτι τέτοιο? Κοιτάξτε να δείτε, σας είπα ότι υπάρχουν μέτρα τα οποία ευνοούν μεσαία στρώματα, υπάρχουν όμως και μέτρα τα οποία ευνοούν κυρίως τα κατώτερα στρώματα. Για παράδειγμα, η μείωση του χαμηλού φορολογικού συντελεστή, όπως καταλαβαίνετε, επηρεάζει όλους οι οποίοι καταθέτουν φορολογικές δηλώσεις. Ωστόσο, αυτό ένα κομμάτι της εύνοιας πηγαίνει και προς τις οικογένειες με πολύ ή τα άτομα με πολύ χαμηλά εισοδήματα. Ωστόσο, αυτό που προσπαθώ να σας πω είναι ότι εδώ έχουμε δημιουργήσει μία δέσμη μέτρων, η οποία στο σύνολό της προσπαθεί να εξορροπήσει τη συμφωνία. Προφανώς υπάρχουν και μέτρα τα οποία κατευθύνονται και στα μεσαία στρώματα και κανένας δεν αρνείται ότι κατά τη διάρκεια της κρίσης τα μεσαία στρώματα έχουν σηκώσει και ένα δυσανάλογο βάρος σε σχέση, ας πούμε, με τα υψηλότερα στρώματα της ελληνικής κοινωνίας σε ό,τι αφορά την δημοσιονομική προσαρμογή. Επομένως και εκεί θα πρέπει να δώσει προσοχή η ελληνική κυβέρνηση. Τώρα με συγχωρείτε, τα μέτρα, οι περικοπές, οι συντάξεις κτλ. Θα νομοθετηθούν, θα εφαρμοστούν μετά το 2018. Τα αντίμετρα όμως δεν θα εφαρμοστούν σώνει και καλά. Πρέπει να πιάσουμε το 3,5% να το ξεκαθαρίσουμε λίγο. Υπάρχει μία προϋπόθεση για την εφαρμογή των αντιμέτρων. Ποια είναι αυτή? Ότι το 2018 θα πιάσουμε το στόχο του 3,5% που προβλέπει το πρόγραμμα του Ιουλίου-Αυγούστου 2015. Πράγμα το οποίο, όπως καταλαβαίνετε, είναι αυτονόητο. Διότι αν δεν πιάναμε το στόχο, τότε θα ερχόταν, ακόμα και αν δεν υπήρχε τίποτα από όλα αυτά συμφωνημένα, θα έρχονταν εδώ τα κλιμάκια των θεσμών και θα λέγανε ότι υπάρχει δημοσιονομικό κενό, επομένως πρέπει να πάρετε μέτρα για να συμπληρώσετε το δημοσιονομικό κενό. Επομένως, η αίρεση αυτή, αν θέλετε, είναι μια περίπου αυτονόητη αίρεση, αν κανείς γνωρίζει την πολιτική μηχανική του προγράμματος. Αυτό που μπορώ να σας πω όμως με βεβαιότητα είναι ότι αν κοιτάξετε τα αποτελέσματα του 2016, όπου με στόχο 0,5% πρωτογενούς πλεονάσματος καταφέραμε να αγγίξουμε το 4,2%, μας δίνει την βεβαιότητα ότι το 2018 θα έχει επιτευχθεί ο στόχος του 3,5%. Επομένως, επειδή αυτός ο στόχος μεταφέρεται από χρονιά σε χρονιά, ξέρετε, αν όλοι οι άλλοι παράγοντες είναι σταθεροί, αυτό σημαίνει ότι τόσο τα θετικά όσο και τα αρνητικά μέτρα θα εφαρμοστούν ταυτόχρονα. Δηλαδή από 1η-1η του 2019, καθώς ξέρετε ότι θα τα νομοθετήσουμε επίσης μαζί. Μάλιστα. Τώρα, επειδή λέμε για το 2019, η αξιωματική αντιπολίτευση και η αντιπολίτευση σας κατηγορεί ότι αυτά τα μέτρα θα εφαρμοστούν όταν θα έχει πλέον λήξει
και η θητεία θέση κυβέρνηση. Και ότι αυτό είναι πρωτοφανές που συμβαίνει. Θα θέλαμε ένα σχόλιο γι' αυτό. Ναι, κοιτάξτε, καθόλου πρωτοφανές δεν είναι. Μου φαίνεται ότι η αξιωματική αντιπολίτευση, ο κ. Μητσοτάκης και οι διάφοροι που τον περιτριγυρίζουν στην ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας δεν θυμούνται τι έχουν ψηφίσει οι ίδιοι στο παρελθόν. Για παράδειγμα, σας θυμίσω ότι το 2010 ή το 2011, αν δεν κάνω λάθος, ψηφίστηκε ο νόμος για την ρήτρα μηδενικού ελλείμματος σε επικουρικές συντάξεις, την οποία κατήργησε η παρούσα κυβέρνηση και η οποία έλεγε ότι θα εκκινήσει να εφαρμόζεται από το 2015 και μετά. Δηλαδή, όταν είχε κλείσει ο κύκλος της κυβέρνησης η οποία τον ψήφισε. Και μιλάμε και για πάρα πολλά άλλα μέτρα τα οποία είχαν ψηφιστεί με έναρξη εφαρμογής μεταγενέστερη της λήξης της θητείας της κυβέρνησης που τα ψήφισε. Πρόκειται για μια πάγια κοινοβουλευτική πρακτική η οποία δεν σχετίζεται μόνο με το πρόγραμμα. Γίνεται παντού. Και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Για παράδειγμα, να σας δώσω να καταλάβετε, η Ολλανδία όταν έκανε την συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση ψήφιζε περικοπές οι οποίες θα έμπαιναν σε ισχύ 10 ή και 12 χρόνια μετά, έτσι ώστε να υπάρξει μια σταδιακή μετάβαση από το ένα πρόγραμμα στο άλλο. Αυτό το οποίο δεν επιτρέπεται και είναι αντισυνταγματικό είναι η νομοθέτηση φορολογικής επιβάρυνσης υποαίρεση. Mm-hmm. Και αυτό είχαμε υποστηρίξει και νομικά στην διάρκεια της πρώτης αξιολόγησης, όταν το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο πίεζε για την εφαρμογή μέτρων 3,5 δισεκατομμυρίων ευρώ, κομμάτι των οποίων ήταν και μια φορολογική επιβάρυνση, η οποία θα νομοθετούνταν υπό αίρεση. Τότε είχαμε βάσιμα ισχυριστεί, και μάλιστα αυτό είχε γίνει και δεκτό από τους θεσμούς, ότι κάτι τέτοιο δεν επιτρέπεται ούτε με βάση το Ελληνικό Σύνταγμα, αλλά πολύ περισσότερο, αλλά επίσης ούτε με βάση το Κοινοτικό Δίκαιο. Μάλιστα. Κύριε Τζανακόπουλε, αν πάρουμε το μικρό κοσμό μας. Όλοι παίρνουμε ένα μισθό και αν δεν πληρώσω το ενίκιο μου, τη ΔΕΗ μου και τις υποχρεώσεις μου, θα έχω πλεόνασμα στο σπίτι μου. Λένε λοιπόν ότι παρουσιάζεται αυτό το πλεόνασμα των τεσσάρων. Ξέρω τι θα μου πείτε. Θα μου πείτε για τα ληξιπρόθεσμα. Ναι, αυτό πρόκειται, επηρεάζει. Ναι, ακούστε, πρόκειται για προπαγάνδα του ισχύς του είδους. Και θα σας δώσω να καταλάβετε γιατί. Διότι τα ληξιπρόθεσμα εγγράφονται στον προϋπολογισμό. Mm-hmm. Δηλαδή, δεν μπορεί κανείς να κοροϊδέψει ούτε τους θεσμούς ούτε τη Eurostat κάνοντας στάση πληρωμών. Διότι ακόμα και οι ληξιπρόθεσμες οφειλές έχουν εγγραφεί στον προϋπολογισμό. Mm-hmm. Συμμετρώνται για να υπολογιστεί το πρωτογενές πλεόνασμα. Είναι άλλο πράγμα η δεδουλευμένη βάση και είναι άλλο πράγμα η ταμιακή βάση. Mm-hmm. Έτσι. Δηλαδή, κάθε φορά που γεννιέται μια ληξιπρόθεσμη οφειλία από το ελληνικό κράτος, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν εγγράφεται στον προϋπολογισμό και δεν υπολογίζεται στο πρωτογενές πλεόνασμα. Πρόκειται λοιπόν για ένα κολοσσιαίο ψεύδος. Το πρωτογενές πλεόνασμα δεν έχει γίνει με τρίκ. Έχει γίνει διότι υπεραπόδωσαν αφενός τα μέτρα και αφετέρου διότι έχει καταπολεμηθεί η φοροδιαφυγή και η διαφθορά, η οποία στήχιζε στο ελληνικό δημόσιο πάρα πολλά εκατομμύρια κάθε χρόνο. Για να μην μιλήσουμε, για να μην πω δεις. Λέγαμε νωρίτερα με τον συνάδελφο τον Βαγγέλη Παπαδημητρίου ότι μέχρι τις 22 Μαΐου, που είναι το κρίσιμο Eurogroup, που θα κλειδώσει, ελπίζουμε, και η συμφωνία και το χρέος, κάτι θα έχουμε πάρει, κάτι ακόμα ίσως να προσθεθεί. Και ενώ κάτι ακόμα στη συμφωνία θα είναι μέτρα, θα είναι θετικά, θα είναι αρνητικά, υπάρχει ένα τέτοιο ενδεχόμενο, δηλαδή μέχρι να φτάσουμε. Ότι να προσθεθούν μέτρα από τώρα και μέχρι τις 22 του Μαΐου. Κάτι ακόμη μέχρι τις 22 του Μαΐου. Όταν τελειώνει η τεχνική συμφωνία, τελειώνει η τεχνική συμφωνία. Τα κλιμάκια των θεσμών έκλεισαν τον κύκλο της συζήτησης με την ελληνική κυβέρνηση. Έχουμε καταλήξει και στο δημοσιονομικό μονοπάτι μέχρι το 2018, αλλά και στο δημοσιονομικό μονοπάτι μετά το 19 και 20, δηλαδή για τον τρόπο που θα επιτευχθούν τα πρωτογενή πλεονάσματα. Γίνεται συζήτηση σε ό,τι αφορά κάποιες πολύ μικρές λεπτομέρειες της συμφωνίας και η συζήτηση αυτή γίνεται μέσω email, όπως καταλαβαίνετε, αλλά δεν υπάρχει καμία περίπτωση να μέχρι τις 22 Μαΐου να υπάρξει πρόσθεση νέων μέτρων. Αυτό το οποίο θα συζητηθεί από τώρα και μέχρι τις 22 Μαΐου, όπως είπανε και οι επικεφαλής των ευρωπαϊκών θεσμών αλλά και ο πρόεδρος του Eurogroup, είναι το ζήτημα του χρέους. Και με αυτή την έννοια όλη η προσοχή της κυβέρνησης αυτή τη στιγμή στρέφεται στο να επιτύχουμε μία όσο το δυνατόν καλύτερη συμφωνία, η οποία θα μπορέσει να καταλήξει την δεύτερη αξιολόγηση, να έχουμε μία συνολική διευθέτηση του προβλήματος, να μην μετατεθεί το πρόβλημα για αργότερα, έτσι ώστε πλέον να μπούμε στην τελική ευθεία για την ολοκλήρωση του προγράμματος και την έξοδο της χώρας από την Επιτροπή. Τώρα, έχουμε ορισμένες ημερομηνίες σταθμό, όπως είναι η G7 στην Ιταλία, όπου εκεί σε μια τριμερή συνάντηση σίγουρα θα συζητηθεί το ελληνικό θέμα. Έχουμε βεβαίως σκοπό, στόχο μας το Eurogroup στις 22 Μαΐου. Σας άκουσα χθες όμως την ενημέρωση των κοινοβουλευτικών συντακτών να λέτε ότι και να πάει λίγο αργότερα,
ίσως χρειαστούν μερικές μέρες και ενδεχομένως να έχουμε ένα έκτακτο Eurogroup για να κλείσουμε όλο το πακέτο. Αυτό το περιθώριο γιατί το αφήσατε, υπάρχουν ναι, ανοιχτά όπως είπε γιατί... και άλλοι θέματα. Δεν υπάρχει ανοιχτό θέμα. Ξέρετε όμως ότι εδώ βρισκόμαστε στο επίκεντρο μιας πολιτικής σύγκρουσης η οποία κρατάει 7 χρόνια. Από τη μία μεριά το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, το οποίο από το 2010 επιχειρηματολογεί υπέρ και απαιτεί την ρύθμιση του ελληνικού χρέους, και από την άλλη μεριά η Γερμανία, η οποία είναι εξαιρετικά επιφυλακτική σε μια τέτοια κίνηση, καθώς όπως γνωρίζετε με βάση ας πούμε την αιμονή στους κανόνες και το ιδεολογικό πλαίσιο μέσα στο οποίο λειτουργεί η γερμανική συντηρητική πολιτική τάξη, θεωρεί ότι είναι πιθανό να δημιουργήσει έναν ηθικό κίνδυνο και να μετατρέψει σε λάστιχο, ας το πούμε έτσι, τους κανόνες διαχείρισης των χρεών στην Ευρώπη. Με αυτή την έννοια, η πολιτική αυτή σύγκρουση και η πολιτική αυτή αντιπαράθεση, αν και φαίνεται ότι σε αυτή τη φάση που βρισκόμαστε διευθετείται, μπορεί να χρειαστεί μερικές μέρες ακόμα έτσι ώστε να επιληθεί. Περίμενε η ελληνική κοινωνία για μια συνολική διευθέτηση, για μια συνολική λύση 7 χρόνια. Δεν νομίζω ότι το πρόβλημα θα είναι 3, 4 ή 5 μέρες, έτσι ώστε να καταλήξουμε σε μια συνολική συμφωνία η οποία θα ανοίξει το δρόμο. Σαφέστε. Πριν κλείσουμε, θα ήθελα κύριε Τζανακόπουλε, μια τελευταία ερώτηση. Το κλίμα στην κοινοβουλευτική ομάδα και η αίσθηση που έχετε εσείς, ποια είναι? Θα έχουμε ίσως αντιδράσεις, θα έχουμε ίσως διευκρινήσεις για να πιστούν οι βουλευτές ότι όχι, είστε στο πω. Σωστό δρόμο για αυτή την επώδυνη συμφωνία που είναι υπογράψατε? Είναι δεδομένο ότι βρισκόμαστε σε μια πολιτική συνθήκη η οποία είναι εξαιρετικά δύσκολη, ειδικά για ένα κόμμα της αριστεράς. Δηλαδή, είμαστε υποχρεωμένοι να εφαρμόσουμε ένα πρόγραμμα δημοσιονομικής προσαρμογής, είμαστε υποχρεωμένοι να υιοθετήσουμε πολιτικές με τις οποίες δεν κρύβει κανένας μας ότι δεν συμφωνούμε. Ωστόσο, το κάνουμε καθώς, όπως σας είπα, η τεχνολογία του προγράμματος έχει αυτήν την διαρκή απειλή πάνω από την, όχι μόνο από την κυβέρνηση, από την ίδια τη χώρα. Ότι δηλαδή, αν δεν εφαρμοστούν οι μεταρρυθμίσεις, τότε θα οδηγηθούμε σε οικονομική ασφυξία. Αυτά είναι δεδομένα, έτσι λειτουργεί το πρόγραμμα, το γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά. Με αυτή την έννοια η κοινοβουλευτική ομάδα γνωρίζει ότι εδώ πρόκειται για μια συμφωνία αφενός ισορροπημένη και αφετέρου, καθώς έχουμε πάρει τα αντίμετρα, και αφετέρου αναγκαία για να ανοίξει ο δρόμος. Και γι' αυτόν ακριβώς το λόγο πιστεύω ότι δεν υπάρχουν αντιδράσεις. Βεβαίως προβληματισμοί, βεβαίως ανησυχίες, βεβαίως στρατηγική συζήτηση για το πώς πορευόμαστε από εδώ και πέρα και ποιες είναι οι βασικές προτεραιότητες που έχουμε έτσι ώστε να μπορέσουμε να, να αφήσουμε ένα πραγματικά προοδευτικό στίγμα στην ελληνική κοινωνία, αλλά και να μπορέσουμε να κερδίσουμε την πολιτική ηγεμονία σε μια πολιτική αντιπαράθεση που όσο θα περνάει ο καιρός θα γίνονται όλο και πιο σαφείς οι διαχωριστικές γραμμές μεταξύ δεξιάς και αριστεράς. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας. Εγώ σας ευχαριστώ. Καλή σας ημέρα.